Εδώ είμαστε, το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και νομίζω ότι είναι ώρα να ασχοληθούμε με ένα θέμα που απασχολεί πολλούς παραγωγούς στις λαϊκές αγορές αλλά και τον κόσμο και τους καταναλωτές μέρη, έτσι. Μιλάμε για την υποχρεωτική πλέον χρήση POS στις λαϊκές αγορές και αν έχουμε μαζί μας να καλησπερίσουμε τον κύριο Παντελή Παπαδάκη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Ηρακλείου, να μας πει λίγο τι γίνεται και ποιες είναι οι ενστάσεις, οι επιφυλάξεις και αν ανταποκρίνονται εδώ οι παραγωγοί στο Ηράκλειο. Κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλή χρονιά επίσης. Δηλαδή τώρα, κύριε Παπαδάκη, για να καταλάβουμε, για ένα ματσάκι μαϊντανό, για παράδειγμα 50 λεπτά, εγώ θα μπορούσα να πληρώσω και με κάρτα? Ναι, όχι από τώρα. Βέβαια, υποχρεωτικό θα γίνει από την 1η Μαρτίου. Μάλιστα. Μπορεί να συμβεί αυτό? Είναι εφικτό να μπουν τα POS στις λαϊκές αγορές? Για τους παραγωγούς. Κοίταξε να δεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια για 50 λεπτά και ένα ευρώ για να σου δώσει άλλο την κάρτα, έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολλά τα έξοδά μας, πάρα πολλά. Είμαστε σε ένα δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Ένας παραγωγός, φαντάζομαι ότι όλοι οι παραγωγοί δεν έρχονται σε κάθε μία από τις λαϊκές αγορές, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν πηγαίνουν κάθε μέρα. Πηγαίνουν, άλλοι πηγαίνουν μία λαϊκή, άλλοι δύο, άλλοι τρεις, τέσσερις, αναλόγως. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαν να βρεθούν και σε δυσμενή θέση. Θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί δεν έχουν πάει σε όλες τις λαϊκές, γιατί δεν έχουν σε κάθε μία από τις λαϊκές χτυπήσει πράγματα στο POS, γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά στα χρήματα. Θα μπορούσαν να βρεθούν δηλαδή να πρέπει να απολογηθούν? Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Απλώς όταν θα χτυπήσει, να πούμε, όταν θέλει κάποιος να ψωνίσει, το δύσκολο είναι όταν θέλει ένα ευρώ και 50 λεπτά να πάρει ένα μαρούλι. Έτσι, γιατί είναι και το 1% που παίρνει η προμήθεια. Πολύ σωστά. Κύριε Παπαδάκη, οι συνάδελφοί σας έχουν ξεκινήσει έτσι τις διαδικασίες, έχουν έρθει σε επαφή με τις τράπεζες για να προβούν στην εγκατάσταση των POS? Κάποιοι τα έχουν πάρει, κάποιοι έχουν, ακόμα δεν έχουν μέσα ενέργεια μέχρι τέλος του μηνός. Έχουμε προθεσμία μέχρι τέλος του μηνός για να φτιάξουμε, να κάνουμε την αίτηση για να πάρουμε τα POS. Αν δεν κάνω λάθος, τη Δευτέρα θα είστε στο Υπουργείο, σωστά? Έχετε κάποια συνάντηση ίσως για να λύσετε? Την ερχόμενη εβδομάδα, ναι, κάποια μέρα από όλες, γιατί κοιτάζομαι να... Οπ, χάσαμε το κινητό. Να δούμε πώς θα πάρουμε κάποια επιδότηση. Για την αγορά του μηχανήματος. Γιατί δεν συνδυάζεται αυτή τη στιγμή το POS με τις ταμιακές μηχανές, δεν συνδυάζονται. Και κοιτάζομαι να δούμε πώς θα πάρουμε κάποια, πώς με τα μιακή να είναι συμπυκνωμένα μαζί. Μάλιστα. Έχει όμως και ένα κόστος, έτσι, και το POS. Ναι, γι' αυτό ζητάμε αυτή την επιδότηση. Έχει 550 ευρώ, γι' αυτό ζητάμε την επιδότηση αυτή. Πάντως, εγώ βλέπω να δίνετε πολλά δώρα, κύριε Παπαδάκη, με δεδομένο ότι αν είναι η τράπεζα να σου πάρει ένα ευρώ προμήθεια για ένα μαρούλι που κάνει 50 λεπτά, δώσε καλύτερα τα 50 λεπτά να τελειώνει το θέμα το μαρούλι, να μην έχουμε και τέτοια προβλήματα. Εντάξει, έχουμε μεγάλο κόστος καλλιέργειας αυτή τη στιγμή. Λόγω των λιπασμάτων τα φυτοφάρμακα έχουμε πάρα πολλά, μεγάλο το κόστος. Οι τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές, το πούμε έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι το καταφύγιο του καταναλωτή είναι λαϊκές αγορές. Το έχω μπει πάρα πολλές φορές, γιατί το καταφύγιο είναι ο καταναλωτής θα βρει την ποσότητα και πάρα πολλές τιμές και πληθώρα προϊόντα και φρέσκα στις λαϊκές αγορές. Βέβαια, και με την έξαρση της ακρίβειας που όλοι βιώνουμε, κύριε Παπαδάκη, πολύ σωστά το λέτε. Είναι ένα πραγματικό καταφύγιο οι λαϊκές αγορές για τον καταναλωτή. Έτσι είναι, έτσι. Και φαντάζομαι ότι τώρα, κύριε Παπαδάκη, δεν θα μπορείτε να κάνετε και αυτό το παιχνίδι, το παζάρι που κάνετε. Τα 1-20 να γίνουν 1 κτλ. Έτσι δεν είναι? Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για τον καταναλωτή, γιατί οπωσδήποτε 2,10, 2,20 λέμε 2 ευρώ, έτσι. Στρογγυλοποίηση. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να βρεθεί η χρυσή τομή. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζουμε να βρεθεί η χρυσή τομή, κύριε Παπαδάκη, για όλους τους παραγωγούς και για τους καταναλωτές κυρίως, γιατί πρέπει να δούμε πού μπορούμε κι εμείς να ψωνίζουμε πραγματικά, χωρίς να πρέπει να βάλουμε τόσο πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη.